αυτών είναι τυφλή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έκανε η Ιουλιέτα Μιχαήλ πηγαίνοντας και συναντώντας τέτοιους ανθρώπους, συζητώντας για τα προβλήματά τους. Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στο σκοτάδι. Η ζωή ενός τυφλού είναι μια δύσκολη ζωή, γεμάτη εμπόδια, περιορισμούς, αλλά και μοναξιά. Η εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» του ΣΥΓΜΑ βρέθηκε στα άδυτα της σχολής τυφλών, μίλησε με ανθρώπους που έχασαν την όρασή τους και προσπάθησε να κατανοήσει λίγο από το πώς ζουν και αισθάνονται. Το πρώτο πράγμα είναι το σκοτάδι, το οποίο περιβάλλει. Άρα είναι κάτω από το σκοτάδι υπάρχει η απόλυτη μοναξιά. Προέκυψε στην πορεία, όταν ήμουν περίπου 20 χρόνια. Ήταν κάποιο ατύχημα ή ήταν κάτι που απλά έγινε? Ήταν μια πάθηση στο εγκέφαλο η οποία επηρέασε τα οπτικά νεύρα. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς που είχατε μέχρι τα 20 σας χρόνια μια εικόνα, αν βλέπατε κανονικά και μετά στην πορεία προγκύπτει κάτι τέτοιο? Ένα συγκλονιστικό γεγονός, αλλάζουν όλα στη ζωή. Οι κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο κάνουν τη διακίνηση των τυφλών δύσκολη και επικίνδυνη. Να περπατήσει, πώς να περπατήσει, που τα αυτοκίνητα που πάνε στο πεζοδρόμιο, που γνωστό, τα δέντρα που πάει και χτυπάς πάνω. Πρέπει κάποιος να ζει μια κατάσταση για να μπορέσει να την καταλάβει. Όταν δεν ζεις κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις. Στα καταστήματα, ας πούμε, εγώ χρησιμοποιώ ένα φακό για να διαβάζω πάνω στα προϊόντα και τα μικρά γράμματα. Έτοιμά τους η διαφύλαξη της σχολής τυφλών, αλλά και η επέκταση του θεσμού και σε άλλες επαρχίες. Δυστυχώς υπάρχει μια σχολή στη Λευκοσία. Παρόλο ότι υπάρχουν διευκολύνσεις για εκείνον που την πάφουν, ό,τι διευκολύνσεις και να υπάρχουν, σωστό να υπάρχει μέσα στη Λευκοσία εδώ, εν το ίδιο να έρθει ένας που το στρόβολο με να έρθει που τα πηγαίνια ή που την πάφω. Το Υπουργείο και γενικά το κράτος πρέπει να είναι ακίνητη φρουρή για αυτές τις σχολές, όχι μόνο για την σχολή τυφλών και για τη σχολή κοφών και για όλες τις παρόμοιες σχολές. Υπάρχουν ευκαιρίες για σπουδές και εργασία? Υπάρχουν, αλλά οι επιλογές ενός τυφλού είναι περιορισμένες. Μερικές φορές λέω ότι το ξεχνώ. Ξεχνώ ότι έχω αυτήν τη δυσκολία. Το βάζω στο περιθώριο. Οι βλέποντες βλέπουν με τα μάτια του σώματος. Οι μη βλέποντες βλέπουν με τα μάτια της ψυχής και βλέπουν πολύ πιο μακριά και πολύ πιο καθαρά από τα σωματικά μάτια. Επειδή δεν είναι μόνο τους τυφλούς που δεν καταλάβει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τους κουφούς, δεν καταλαβαίνει τους τυφλούς, δεν καταλαβαίνει τους φτωχούς, είναι συνέστηση, έμπα στη θέση του άλλου. Όπως είπε ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Οι τυφλοί έμαθαν να βλέπουν με τα μάτια της ψυχής και να κάνουν τη δυσκολία τους προτέρημα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ και θα μείνουμε στο θέμα.